Συνεχίζουμε με Θεσσαλονίκη, αλλά σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο τώρα. Σε μια προβολή της Θεσσαλονίκης στο Λονδίνο. Η Θεσσαλονίκη κάνει στάσεις στο μετρό του Λονδίνου και συγκεκριμένα σε 41 στάσεις μπορούμε να δούμε τη συγκεκριμένη αφίσα στο Λονδίνο. Όπου ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης προτρέπει τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν ένα ταξίδι γεμάτο ιστορίες και γεύσεις. Γιατί εδώ που τα λέμε, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία έχει, ας πούμε, πολύ ψηλά τη γαστρονομία. Δεν θα τσακωθούμε τώρα, Μέρη. Εντάξει, πες τα δικά σου και θα πούμε και εμείς εδώ τα δικά μας. Αλλά αγαπάμε και η Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Έχει ωραία σχέση η Θεσσαλονίκη με την Κρήτη. Ούτως ή άλλως. Ταιριάζουν. Ναι, πάνω κάτω, εν πάση περιπτώσει, κάθε μια τη χάρη της. Για πάμε. Λοιπόν, προτρέπει τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη που είναι πολύ φιλόξενη και έχει έτσι πολύ ανεβασμένο τον πήχη της γαστρονομίας. Στο θέμα του φαγητού θα συμφωνήσω γιατί όντως έχουν πολύ γενναίες μερίδες. Μια φορά έχω πάει, αλλά χόρτασα. Έχεις φάει, παιδί μου, σουβλάκι στο Ηράκλειο. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο χορταστική μερίδα. Θα σας πω κάτι τώρα, χωρίς να θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος της είναι μερακλείδες. Οπότε ο άνθρωπος που είναι μερακλής. Θέλουν να πάνε να διασκεδάσουν λίγο, να πάνε να το ευχαριστηθούν, να χαρούν. Ξέρει. Αυτό το Θεσσαλονίκη που λένε. Ξέρει, να το ευχαριστηθούν. Από λοιπόν, δεν θα το συνεχίσουμε, η κάθε μια τη χάρη.